Αντίσουμε εκεί τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού, τον κύριο Μανώλη Παραγιό. Κύριε Αντιδήμαρχε, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι από την όμορφη Κάρπαθο. Λοιπόν, έχετε την τιμητική σας στα διεθνή μέσα, καθώς η Daily Mail, ένα πολυδιαβασμένο μέσο ενημέρωσης στη Μεγάλη Βρετανία, σας συγκαταλέγει στα ανάμεσα στα 14 μέρη του πλανήτη που είναι τα πιο ενδιαφέροντα. Πώς το βλέπετε εσείς αυτό, ενδεχομένως ιδιαίτερο για την τουριστική αναβάθμιση της περιοχής? Βεβαίως πολύ ιδιαίτερο και πολύ τιμητικό. Και είναι και η δεύτερη διεθνής διάκριση που έρχεται, γιατί πριν από κάποιους μήνες είχαμε συμπεριληφθεί και σε μια λίστα του National Geographic, σύμφωνα με την οποία είμαστε μέσα στους 25 πιο συγκλονιστικούς προορισμούς σε όλο τον κόσμο. Αυτές οι διεθνείς τιμητικές αναφορές είναι επειδή σιγά σιγά ανακαλύπτουν την Κάρπαθο. Εμείς θεωρούμε ότι σαν μέρος και σαν τουριστικός προορισμός δικαίως βρισκόμαστε μέσα σε διαφορετικούς προορισμούς, γιατί έχουμε μία σειρά πραγμάτων τα οποία μας ξεχωρίζουν και μας κάνουν να διαφέρουμε από τους υπόλοιπους. Για πείτε μου αυτά τα πράγματα, όπως τα χαρακτηρίσατε, που σας κάνουν να διαφέρετε από τους υπόλοιπους τουριστικούς προορισμούς. Ας ξεκινήσουμε από το τοπίο. Το τοπίο της Καρπάθου είναι ένα τοπίο το οποίο είναι τελείως διαφορετικό από τα υπόλοιπα νησιά. Έχει πανέμορφες παραλίες, οι οποίες όμως εναλλάσσονται με απόκρημνα βουνά. Έχουμε λοιπόν μια συστάδα παραλιών οι οποίες είναι πάρα πολύ όμορφες και τελείως διαφορετικές η μία από την άλλη. Εδώ θα πρέπει να τονίσω ότι και το νησί μας σαν νησί δεν είναι ένα μικρό νησί, παρόλο που είναι σε πληθυσμό κατοικείται από λίγους κατοίκους, σε έκταση είναι το δεύτερο μεγαλύτερο των Δωδεκανήσων μετά τη Ρόδο. Ένα λοιπόν βασικό πλεονέκτημα του τουριστικού μας προϊόντος και του προορισμού μας είναι οι πανέμορφες παραλίες, οι οποίες, ξαναλέω, είναι πολλές, πανέμορφες όλες και με πολύ διαφορετικά τοπία. Το δεύτερο είναι η ίδια η Κάρπαθος και η παράδοσή της. Εμείς έχουμε ένα χωριό την Όλυπο, έχουμε γενικώς μία παράδοση η οποία διατηρείται σε όλα ανεξαιρέτως τα χωριά της Καρπάθου και ιδιαιτέρως έχουμε ένα χωριό την Όλυμπο, όπως βλέπετε και στις εικόνες, όπου ο χρόνος είναι σαν να έχει παγώσει. Πέρα του μαγευτικού τοπίου του ίδιου του χωριού υπάρχει μία ζώσα παράδοση η οποία μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και διατηρείται αναλύωτη. Μπορείτε να το δείτε με παραδοσιακές φορεσιές. Οι γυναίκες ακόμη και σήμερα διατηρούν τις παραδοσιακές τους φορεσιές. Διατηρούν τα ήθη και τα έθιμά τους, διατηρούν την παράδοση στην αρχιτεκτονική και ένα δεύτερο συγκριτικό πλεονέκτημα είναι η αυθεντική παράδοση που υπάρχει, γιατί παντού υπάρχει παράδοση, στην Κάρπαθο είναι αυθεντική και έχει διατηρηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια αναλύωτη. Το τρίτο που θα έβαζα εγώ στα πλεονεκτήματα τα οποία έχει η Κάρπαθος είναι η φιλοξενία των Καρπαθίων. Είμαστε πολύ γνωστοί για τη φιλοξενία μας. Συνεχίζουμε μία παράδοση την οποία έχουμε βρει και πάλι από γενιά σε γενιά. Είμαστε πολύ φιλόξενο μέρος και έχουμε φιλικές πλέον σχέσεις με τους τουρίστες. Δεν είναι στιγμή επαγγελματική σχέση. Διατηρούμε φιλικές σχέσεις και ο τουρίστας, ο οποίος ο επισκέπτης από όπου και αν έρθει, νιώθει σαν να είναι σε ένα μέρος το οποίο το φιλοξενούν και όχι σε ένα μέρος που θα πάει επιτηδευμένα για να μπορεί να θα μπορούν να τον εκμεταλλευτούν τουριστικά. Κατανοητό. Το θέμα των υποδομών στο νησί σας, ότι είναι πανέμορφο, αυτό δεν επιδέχεται καμία σαφισβήτηση. Έχετε όμως τις κατάλληλες υποδομές έτσι ώστε να γίνει ένας πραγματικά σημαντικός τουριστικός προορισμός, κύριε Παραγιέ? Αν θέλετε τη γνώμη μου, κανένα νησί αυτή τη στιγμή δεν έχει τις υποδομές τις οποίες χρειάζεται για να μπορεί να ανταπεξέλθει στο τουριστικό κύμα. Το τουρισμός έχει μία αύξηση τα τελευταία χρόνια, αν εξαιρέσουμε τη διετία της πανδημίας. Τα υπόλοιπα χρόνια υπάρχει μία αύξηση χρόνο με το χρόνο. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Πέρα της αύξησης τουριστικής, στην Κάρπαθο υπάρχει και μία τρομερά μεγάλη αύξηση στην κατασκευή νέων κατοικιών και νέων καταλυμάτων. Δυστυχώς κανένα από τα νησιά, άρα και η Κάρπαθος, δεν έχει προς το παρόν τις υποδομές. Θεωρώ όμως εγώ προσωπικά ότι η ανάπτυξη και οι επενδύσεις είναι αυτές που θα φέρουν και τις υποδομές.
σαν Δήμος Καρπάθου τουλάχιστον, επειδή πέραν από αντιδήμαρχος τουρισμού ήδη και αντιδήμαρχος αναπτυξιακής στρατηγικής, κάνουμε κινήσεις ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε το κενό αυτό που υπάρχει, γιατί ξέρετε ότι ο ιδιωτικός τομέας τρέχει με πολύ πιο γρήγορα βήματα από τον δημόσιο. Οπότε ο δημόσιος τομέας σε θέματα υποδομών τουλάχιστον χρειάζεται να κάνει μεγάλα βήματα ώστε να μπορέσει ένα μεγάλο βήμα για να μπορέσει να προλάβει τα 100 μικρά που κάνει ο ιδιωτικός τομέας. Σε αυτό δουλεύουμε πάρα πολύ και ξαναλέω, θεωρώ ότι η επένδυση είναι αυτή η οποία θα απαιτήσει αργότερα και την πραγματοποίηση υποδομών. Πάντοτε ήμουν αυτής της γνώμης, το έχω δει και στη Ρόδο στην οποία μεγάλωσα, ότι ακολουθεί του ιδιωτικού τομέα υποχρεωτικά μετά και ο δημόσιος τομέας σε θέματα υποδομών. Μάλιστα. Και κλείνοντας, κύριε Αντιδήμαρχε, πόσος ήταν ο κόσμος ο οποίος ήρθε κατά την περσινή περίοδο στην Κάρπαθο και ποιος είναι ο στόχος για την φετινή τουριστική περίοδο που όπου να είναι θα ξεκινήσετε, αν δεν κάνω λάθος? Ναι. Από τον Απρίλιο, τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου θα ξεκινήσει. Ο περσινός όγκος τουριστών ήταν λίγο κάτω σε αριθμό του επισκεπτών σε σχέση με το 2019, που ήταν η καλύτερη σεζόν που είχαμε ποτέ. Φέτος έχουν γίνει πολλές στοχευμένες κινήσεις και από εμάς σαν Δήμος, με καινούργιες πτήσεις από το εξωτερικό. Υπάρχει μία αναβάθμιση και καλό είναι και οι ακροατές, οι τηλεθεατές, οι οποίοι είναι από την Ελλάδα, να το γνωρίζουν αυτό, ότι από τις 20 Απριλίου θα υπάρξει και μία πολύ σοβαρή αναβάθμιση στην ακτοπλοϊκή συγκοινωνία της Καρπάθου. Από εκεί που είχαμε πλοία γάμα κατηγορίας, πλέον θα υπάρχει πλοίο β' κατηγορίας Blue Star, που θα μειώνει σε πολύ μεγάλο βαθμό το χρόνο που χρειάζεται κάποιος για να μας επισκεφτεί από το Πειραιά. Το χρόνο του ταξιδιού, ναι. Με τα δεδομένα αυτά, κάνουμε βέβαια κάλεσμα στους Έλληνες επισκέπτες και με τα δεδομένα αυτά θεωρούμε ότι το 2023 θα είναι εκτός συγκλονιστικού απρόόπτου, γιατί όμως ξέρετε, τα τελευταία χρόνια διαπιστώσαμε ότι μπορεί να προγραμματίζει, αλλά υπάρχουν και απρόπτα. Θεωρούμε ότι θα είναι η καλύτερη χρονιά που είχε ποτέ η Κάρπαθος όσον αφορά τον όγκο τουριστών. Μάλιστα. Κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Παραγέτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα στην πανέμορφη πραγματικά Κάρπαθο. Να απολαμβάνετε ειλικρινά αυτό που εμείς δεν μπορούμε να απολαμβάνουμε, τον πολύ όμορφο τόπο. Μπορείτε να το απολαύσετε κι εσείς και σας προσκαλούμε και με μεγάλη ευχαρίστηση να σας προσκαλέσουμε να έρθετε να επισκεφτείτε κι εσείς, να τα δείτε από κοντά. Αμήν και πότε. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήταν.